Κύριε Χριστίνη, τι κάνετε, καλώς ήρθατε. Προς, είναι... Προς τιμή κυρίας Κουτροκόη, είναι <laughs> σίγουρο και το αξίζει κιόλας, <laughs> νομίζω πρέπει να το παραδεχτούμε το, το χωριό της. Ορίστε, ακούτε τι λέει. Το αξίζεις να έχεις... προ, προ, προ μου είναι να ξέρετε, αυτός που πρώτο πήγε εκεί και μπήκε το. Από πού ήτανε. Από Ιταλία είχανε. Ιταλία, δηλή, Και εσύ ναι. από Ιταλία έχεις ριζά. Γι' αυτό εξού και... <laughs> <laughs> λοιπόν, λοιπόν, να χάσουμε λίγο την ατμόσφαιρα, γιατί ο κύριο Χριστίδη από χθε μπορεί να νιώθει λίγο πιεσμένο. Και είπαμε εδώ στο στούδι να τον κάνουμε να νιώσει λίγο καλύτερα. Γιατί χθε, κύριε Χριστίδη, πόσε ώρε ήσασταν εκεί μέσα στην κοινοβούλια Και λίγε ήταν, κυρία Κουτροκόη. Θα μπορούσαμε και άλλε να κάθουμε. Α, δεν γιατί τόσοι κα... δεν... ήταν που είχαν αντιρρήσει. Δεν νιώθω και... καθόλου πιεσμένο, ναι. να σα πω. Ε, εμένα όλες οι κοινοβουλευτικές ομάδες οι οποίες συνάδελφοι βουλευτές μιλάνε από καρδιάς Και λένε όλα όσο τους απασχολούν Άλλοτε ε, πράγματα με τα οποία συμφωνώ Και άλλοτε με τα οποία διαφωνώ Θεωρώ ότι συμβάλλουν στην ενίσχυση τη πορεία παράταξη. Αν δεν τα λέμε αυτά μεταξύ μα κοινοβουλευτικέ ομάδε, πού θα τα λέμε. Δηλαδή, αν έξατε την καρδιά σα εχθέ στην κυρία Χριστίδη. Νομίζω ότι υπήρχαν συνάδελφοι, οι οποίοι έβγαλαν όλου του προβληματισμού του για μια σειρά ζητημάτων τα οποία υπάρχουν και τα οποία νομίζω ότι ε, αντιμετωπίστηκαν όλα το ένα μετά το άλλο πολύ άρτια, πολύ σοβαρά, πολύ σημαντικά. Να, ναι. να επιμείνω λίγο σε αυτό. Επειδή έχουν βγει οι διάλογοι από το εσωτερικό, δηλαδή και η διαφωνία του κυρίου Κωνσταντινόπολου που θα πάμε σε αυτά και τη κυρία Γιανακοπούλου τέθηκαν και θέματα λειτουργία των οργάνων σα και από άλλα στελέχη του κόμματό σα και από άλλου βουλευτέ. Δηλαδή ότι εδώ κάτι δεν πάει σωστά, κάτι δεν κινείται προ σωστή κατεύθυνση, δεν αντιμετωπίζουμε τα θέματα που φέρνει η κυβέρνηση όλοι μαζί ω μια ομάδα, δεν τα συζητάμε όσο πρέπει. Κυρία Κουτρουκό, επειδή μου κάνετε τέσσερα-πέντε ερωτήματα τα οποία έχουν διαφορετική κλιμάκωση το ένα από το άλλο, θέλω να σα πω το εξή. Αν με ρωτάτε το αν τέθηκαν ζητήματα για να συνεδριάζουμε πολύ πιο συχνά και πολύ πιο γρήγορα. Νομίζω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο το θέλουμε όλοι, το να συνεδριάζουμε, διότι αυτό είναι, αν θέλετε, και η δύναμη την οποία σα περιέγραφα προηγουμένω. Και νομίζω ότι όλο αυτό συμβάλλει στον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να προλαμβάνουμε και μια σειρά θεμάτων τα οποία πολλέ φορέ ε, προκύπτουν. Ένα είναι αυτό. Δεύτερον, ε, Πάντα από τέτοιου είδου διαδικασίε βγαίνουμε ακόμα πιο ισχυροί, ακόμα πιο ενωμένοι. Αυτό έγινε και χθε. Mm -hmm. Και επομένω, εδώ έχουμε μπροστά μα ένα τριήμερο. στο οποίο θα συζητήσουμε όλα τα θέματα τα οποία μα απασχολούν. Ο Στέφανο Παραστατήδη. Ο βουλευτή του Πασόκ, ο οποίο έχει αναλάβει το μεάρχης παιδεία, έχει και δώσει εξαιρετικά επιχειρήματα σε όλου μα και νομίζω ότι θα έχουμε πολλέ τοποθετήσει στη Βουλή. Επομένω, να δούμε και την ουσία των ζητημάτων τα οποία έχουν προκύψει ε, γύρω από την εκπαίδευση και τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η τριτοβάθμια εκπαίδευση μα σήμερα. Ναι. Πότε είχατε δει και όταν λέγατε με τον αρχηγό σα, τον κύριο Ανδουλάκη, ότι εμεί είμαστε υπέρ των μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων, ή τώρα που κάνατε την κολοτούμπα και αλλάξατε πάλι κατεύθυνση και λέτε ότι δεν είμαστε υπέρ των κερδοσκοπικών. Λοιπόν. Πότε ήσασταν. Πότε δηλαδή, πότε ήσασταν ε, σε, 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 σε αυτή τη γραμμή που λέμε, που πρέπει να έχει ακόμα μια κοινή γραμμή, όταν ο Γιώργος Παπανδρέου άνοιγε το θέμα το, 2022, το 2006, έξι. Ε, έξι, ε, πότε ήσασταν, όταν η κυρία Διαμαντοπούλου, ε, η οποία έλεγε ότι ναι, να το ακούσουμε και το λέει, συνεχίζει να το υποστηρίζει. Δηλαδή, οι μισοί δικοί σα άνθρωποι λένε να ανοίξουμε το θέμα των πανεπιστημίων και εσεί λέτε όχι. Okay. Πότε ήσασταν, για πείτε okay. okay. Ναι. Η ιδιωτικά πανεπιστήμια χωρίς αναθεώρηση του άρθρου 16 είναι καταπάτηση του συντάγματος. Ναι. Αυτό... Δεν το είπε. Ερμηνεύεται αυτό όμω, έτσι. δηλαδή, αφ... α... αυτό είναι σαν να ε... ε... ακυρώνετε α... τώρα τον κύριο Μου Βενιζέλο. Ε... Μου επιτρέπετε. Τον κύριο Βενιζέλο τον ακυρώνετε. Τον κύριο Κύριε θέλω να, να σα προστατεύσω. Θέλω να σα προστατεύσω. αυτό δεν το είπε κανένα από εμά. Το είπε ο Κυριάκο Μητσοτάκη. Ναι. Δεν το είπε κανένα από εμά. Ποιο κύριε, κύριε. Αυτό, Που σας διάβασα μόλις. Αυτό που σα διάβασα μόλι. Ιδιωτικά πανεπιστήμια χωρί αναθέσει. Το νομοθετεί τώρα όμω. είναι μου. καταπάτηση το του συντάγματος. Το νομοθετεί. Αυτό, Αυτό είναι κάτι το οποίο το λέω. Διότι εδώ πρέπει... Το ερμηνεύουν ο... το Σύνταγμα ο... και το νομοθετικό. Κύριε που... το, ε... ε... το είπε και ο ε... κύριο ότι... στην Επιτροπή αυτό ακού... που λέτε κύριε Χριστίδη και η απάντηση ήταν ότι το γιατί πρέπει να... Ε, δεν έχουμε βάλει ε, θέματα τα οποία έχουμε προστατεύσει, έχουμε βάλει στο νομοσχέδιο μα πολύ συγκεκριμένα πράγματα τα οποία δεν καταπατούν το έντοι, α... τα άρθρα 5 και 8 του άρθρου 16. Και ότι στην επόμενη αναθεωρητική βουλή θα προχωρήσουμε θα και στην αναθεώρηση θα αλλάξει. Γιατί να χάσουμε Η το χρόνο. Εγώ, Αυτό έχει πει ο κύριος Περακάκης που θέλει να προσέχει. Εγώ λοιπόν ε, θέλω να απαντήσω στο ερώτημα το οποίο μου έβαλε ο κύριος Υποφάσης. Ναι, και λέω, έκανε κολοτούμπα ο κύριος Μητσοτάκης σήμερα, σε σχέση με αυτά που έλεγε πριν τις ο ο εκλογές. Άλλο λέω έλεγε ότι χωρί αναθεώρηση του άρθρου 16 δεν νοούνται μη κρατικά πανεπιστήμια. Άρα, εσείς το και είναι. σήμερα. Και, όχι, εγώ σα ρωτάω. Επειδή είναι. με ρωτάτε τι έλεγε το Πασόκ πριν και τι λέει τώρα. Σα λέω λοιπόν, ο κύριος Μητσοτάκης έλεγε ότι δεν υπάρχουν ιδιωτικά πανεπιστήμια χωρί αναθεώρηση του άρθρου 16. Και τα κάνει χωρί αναθεώρηση του άρθρου 16. Κάνει κολοτούμπα ο Πρωθυπουργό. Τι, κάνει... τι πανεπιστήμια είπατε κάνει. Τι, τι πανεπιστήμια είπα... Αυτά που έλεγε ο κ. Μητσοτάκη. Τα μη Ή, κρατικά ιδιωτικά, ιδιωτικά, πανεπιστήμια. Ιδιωτικά, Τα μη είναι... που έλεγε. Μη κρατικά Ακούστε να σου πω. Εγώ, εγώ το άρθρο 5 και το. Κύριε Υποφάντη, εγώ, εγώ επειδή θα σα απαντήσω στο ερώτημα του. Δεν που απαντάτε όμω. Κάνει λάθο ο κ. Βενιζέλο. Κάνει λάθο ο κ. Βενιζάτο. Κάνει λάθο η κ. Διαμαντοπούλου και έχετε δίκιο εσεί. Ωραία. Να σα απαντήσω. Ναι. Ο κύριο Μητσοτάκη άλλα έλεγε πριν τι εκλογέ του 2023. τώρα δεν απαντάτε όμω σε μένα. Αφήστε με να πω το επιχείρημά Άλλα έλεγε πριν τι εκλογέ του 2023, άλλα κάνει τώρα. Κρίνεται. Τώρα έτσι θα το εμείς... πάμε. Και ο κύριο Παπανδρέου δεν κάνει Μπορώ, τότε, μπορώ α, να, α, να, πω την άποψή ε, ε, δεν καθόλου. Κυρία εγώ θα πω σας, για το Πασόκ. Εσείς, θα εσείς, μιλήσω. Ποιο είναι το Πασόκ. Θα πω για το Πασόκ. Θα πω για το Πασόκ. Λοιπόν, πάμε λοιπόν τώρα στα του Πασόκ. Το Πασόκ είναι. Όπω λέει το πρόγραμμά του, υπέρ τη αναθεώρηση του άρθρου 16 που θα οδηγήσει στην ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Το λέω και ανάποδα. Mm -hmm. Είμαστε υπέρ τη ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων μη κερδοσκοπικού mm -hmm. χαρακτήρα με την αναθεώρηση του άρθρου 16. Mm -hmm. Δεν είμαστε με έναν τρόπο ο οποίο το παρακάμπτει. Δεύτερον, εκτό από το συνταγματικό, το οποίο μπορούμε να συζητήσουμε, μπορούμε να πάμε και στο πολιτικό. Mm -hmm. Στην Ελλάδα έχουμε δύο μεγάλα πανεπιστήμια: το Πάντιο και το Ζάπιο. Ένα αντίστοιχο ευεργέτη. Ο, για παράδειγμα, όποιος διαχειρίζεται σήμερα τον Νιάρχο ή όπω διαχειρίζεται σήμερα ε, το ίδρυμα τη θέγη ονάση. Μπορεί να φτιάξει πανεπιστημί αυτό το οποίο κάνει ο κύριο ε, Πειρακάκη. Όχι είναι η απάντηση. στεγη ιωναση μπορει να φτιαξει πανεπιστήμιο μπορεί. Ο, ο Ζάπας σήμερα δεν θα μπορούσε να ιδρύσει μη κρατικό πανεπιστήμιο με αυτό το οποίο φέρνει ο κύριο Πιερακάκη. Κάνει λάθο ο κύριο Βενιζέλα. Είναι... Δεν πέρα. θα πω εγώ για τον κύριο Βενιζέλο. Ο κύριο Αλυβιζάτο εγώ... κάνει λάθο. Εγώ λοιπόν. Η κυρία Διαμαντοπούλου συνταγματικό... κάνει λάθο. Ξαναορτάω. Εκτό από, τους πιο εκτός τώρα, από τώρα, το συνταγματικό ζήτημα, ναι. το οποίο ο κύριο Βενιζέλο ναι. λέει αυτά ναι. τα οποία λέει και τα οποία τα σέβομαι απολύτω. Εκτό από αυτά τα οποία λέει ο κύριο Μανιτάκη και ο κύριο Αλυβιζάτο, και εκτό από αυτά που λέει μια σειρά ακόμα συνταγματολόγων, και τα πολιτικά που όπως η κυρία Διαμαντοπούλου ναι. Λέω λοιπόν ότι εμείς έχουμε Πολιτικές ε, διαφωνίες Με αυτό το οποίο φέρνει ο κ. Πηγερακάκης Και γι' αυτό ακριβώς το λόγο δεν θα το ψηφίσουμε Και μπορώ να σας πω Και μια σειρά επιχειρημάτων Γι' αυτό ακριβώς το λόγο για το οποίο θα το ψηφίσουμε Και λέω λοιπόν ότι ε... Βίσης, Κύριε Κριστίνη, ναι, για ποιο έτσι, λόγο ο ναι. πρόεδρός σας βάζει Κομματική πειθαρχία Εφόσον λέτε ότι εμείς Ζητάμε την αναθεώρηση του άρθρου 16 του Συντάγματο και να προχωρήσει Γιατί η ίδρυση των Κοί μη κρατικών πανεπιστημίων. Γιατί πρέπει, υπάρχει αυτή η αντίδραση μέσα πρέπει, στην κοινοβουλευτική σα ομάδα. Δεν πρέπει να μετατρέψουμε ένα ζήτημα το οποίο αφορά τη Νέα Δημοκρατία και την πολιτική τη, σε ένα ζήτημα το οποίο αφορά. Το, το επιχείρημά το σα δεν πείθει. Δηλαδή, εδώ πέρα λέτε το επιχείρημα του κόμματό σα για την αναθεώρηση του άρθρου 16, το, το οποίο ζητά και επιμένει ο πρόεδρό σα. Άρα, μέσα στην κοινοβουλευτική σα ομάδα υπάρχει ρήγμα ω προ αυτό, υπάρχει διαφωνία. Θεωρείτε ότι. Ε, πώς, πώς, θα το χαρακτηρίζατε εσείς αυτό, αυτό με τον κύριο Κωνσταντινόπουλο και την, κυρία, και την κυρία Γιανακοπούλου. Και η κυρία Γιανακοπούλου και ο κύριος Κωνσταντινόπουλος εξέφρασαν την άποψη του. Θέλω να πω ότι και η, η Νάντια Γιανακοπούλου και ο Δησιάς Κωνσταντινόπουλος έχουν κρατήσει μια πολύ συγκεκριμένη στάση όλα τα τελευταία χρόνια και ήταν παρόντες σε πάρα πολύ δύσκολα α, σημεία της παράταξή μας σε κρίσιμες στιγμές. Επομένως, εγώ δεν βρίσκομαι σήμερα εδώ για να ρίξω λάδι στη φωτιά. Είμαι εδώ για να αναγνωρίσω ότι οι κοινοβουλευτικές ομάδες υπάρχουν για να συζητάνε και Διαφορετικά θέματα. Ναι. Αλλά είμαι εδώ αλλά τέλος, για να, για να επισημάνω ναι. ότι εδώ. Έχουμε μια συγκεκριμένη άποψη. Αυτή η άποψη συζητήθηκε σε πολύ μεγάλο βαθμό. Ωραία. Ο Νίκο Ανδρουλάκη ήταν σε αυτήν την κάτι τώρα. Συγγνώμη, Γιατί έβαλε κομματική πειθαρχία ο Νίκο Ανδρουλάκη χθε, ενώ μπορούσαν να εκφραστούν με διαφορετική άποψη αυτέ οι φωνέ στην ψήφιση που θα έχουμε την Παρασκευή. Γιατί δεν θέλει να επιτρέψει να δημιουργηθεί οποιαδήποτε παρανόηση γύρω από τη θέση τη παράταξη. Και παρανόηση. Μα το, στιγμός... το έχετε αλλάξει τρει φορέ, λέω το... τώρα καθόλου. Ό,τι έλεγε, λέει ο Νίκο Ανδρουλάκη. Κύριε Χριστήτη, γιατί δεν έκανε το ίδιο πρόεδρο σα και στα ομόφιλα ζευγάρια και υπήρξαν τα 11 μέλη τη κοινοβουλευτική ομάδα Άλλη Κυρία Κουτροκόη, ε, αυτό είναι ένα ερώτημα το οποίο καλό είναι κάποια στιγμή να το απευθύνεται ε, στον, ε, στον ε, πρόεδρο και να το απαντήσει. Νομίζω όμως ότι έχει απαντηθεί δημοσίως πολλές φορές ότι το ζήτημα με τα ομόφυλα ζευγάρια ήταν ένα ζήτημα και... Ε, ε, συνείδηση του κάθε βουλευτή. Επομένω, σε αυτή την κατεύθυνση, εγώ νομίζω ότι δεν είμαι ο αρμόδιο να απαντήσω εκ μέρου ε, του Προέδρου. Τα πράγματα έχουν πάρει συγκεκριμένη τροπή. Ψηφίσανε αυτοί οι οποίοι ψήφισαν πριν από λίγε εβδομάδε. Mm. Νομίζω ότι βλέπουμε στη δημόσια σφαίρα. Ε, Τώρα, δηλαδή, αφήνα... δεν έχουν συνείδηση οι βουλευτέ που του υποχρεώνεται να ψηφίσουν αυτό που θέλει ο αρχηγό. Το ζήτημα για τα μη κρατικά πανεπιστήμια ναι. ε, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα δεν είναι ένα ζήτημα συνείδηση, ε, κύριε Υποφάντη. Είναι. είναι ένα πολιτικό ζήτημα το οποίο. Επανειλημμένο το έχουμε κουβεντιάσει σε όλε τι εκλογέ. Ένα τις πολιτικό ζήτημα δηλαδή. που σα λέω και πάλι. Εμεί ακούγαμε τον αρχηγό σα εδώ, σε αυτά τα τραπέζια, να λέει ότι εμεί είμαστε υπέρ την ίδρυση μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων. Με, πανε με κάποιου όρου που θα φέρνετε ε, εσεί Δεν θεώρησα ο 16. Άρα εδώ συμφωνείτε με την κομματική πειθαρχία, κύριε Χριστίδη, αυτό καταλαβαίνουμε. Ε, εσεί προσωπικά. Είναι, είναι, είναι κάτι το οποίο προφανώ δεν το συζητάμε αυτό. Εννοείται ότι θα, συμπρε... θα συμπλέψετε με την πρόταση του κυρίου Χαρίτση. Ήταν πριν από λίγο αυτό την κάρικλα που κάθεστε εσεί, ώστε να καταθέσετε πρόταση μορφή. Κοιτάξτε να δείτε, εμείς έχουμε τα επιχείρηματά μας, δεν εκινούμε ε, από την ίδια αφετηρία την οποία έκινε ε, ο κύριος Χαρίτης στην αντίδραση του σε σχέση με, την, ε, ε, με, την, ε, με τα μικρατικά πανεπιστήμια. Έχουμε διαφορετική άποψη είναι αυτή την οποία κουβεντιάζαμε πριν από λίγο. επομένω ναι. Επομένως και για τα ζητήματα της ενδεχόμενης ένστασης αντισταγματικότητας, αν έχει μέχρι τώρα τοποθετηθεί κάποιο και έχει και θέσει τέτοιο ζήτημα και στα ζητήματα της πρότασης της πιστίας, έχουμε μια άποψη ότι η συζήτηση πρέπει να πάει με πολιτικούς όρους και να υπάρχει σύγκρουση με πολιτικά επιχείρηματα. Ναι, ναι. Ε, ε, απλά θέλω να πω Λέτε ότι επιφυλάσσομαι, ε, θέλω να επιφυλαχτώ, κύριε ναι. Ποχάντη, διότι όπως καταλαβαίνετε θα τοποθετηθούν οι συνάδελφοί μου μέσα στη Βουλή. Αυτή τη στιγμή η εικόνα την οποία έχω είναι αυτή ναι. την οποία σας περιγράφω. Okay. Κύριε okay. Ας. Χριστίδη, ο, ο ΣΥΡΙΖΑ προέρχεται από πολλέ φουρτούνε το τελευταίο διάστημα και βλέπουμε ότι σε όλε τι δημοσκοπήσεις το, το κόμμα σας, το πασό κίνημα αλλαγή δεν τσιμπάει, να το πω έτσι. Ε, χαριτολογώντας αν θέλετε, τα ποσοστά έχουν μείνει καθυλωμένα, δεν λένε να, να ανέβουν με τίποτα, σας προβληματίζει. Τι, τι, τι πάει λάθος. Πρώτα απ' όλα, πάει κάτι λάθος. Και λοιπόν, τι, τι είναι αυτό που πάει λάθος. Θα σας πω. Εγώ δεν ανήκω στην κατηγορία των ανθρώπων που θεωρώ ότι οι συμπολίτε μου πατώντα ένα κουμπί αλλάζουν κόμματα. Αν υπάρχει κάποιο τέτοιο ε, άνθρωπο που μπορεί αυτό να μα δείξει πώ γίνεται, να μα το πει ιστορικά πότε συνέβη. Να. Όλα τα κόμματα είτε έχασαν σταδιακά δυνάμει, mm -hmm. είτε κέρδισαν σταδιακά δυνάμει. Και σήμερα εμεί εδώ είμαστε για να κερδίσουμε με εμπιστοσύνη, ειλικρίνεια, σοβαρότητα και σχέδιο δυνάμει κοινωνικέ. Είτε από εκείνου που δεν πιστεύουν θυμάστε το ποσοστό χρόνια. των δημοσκοπήσεων μετά την ανάδειξη του Νίκου Ανδρουλάκη στην ηγεσία του κόμματο. Ναι, θυμάμαι ότι έφτασε εκείνο το ποσοστό μέχρι το 17%. Ακριβώς. Ε, αυτή τη στιγμή, στι δημοσκοπήσει, βλέπω ότι ε, είναι περίπου στο 14 με 15%. Εκτιμώ ότι αυτό είναι ο τρόπο με τον οποίο εμεί πρέπει να πορευτούμε από εδώ και μπρο. Και το λέω διότι η σχέση εμπιστοσύνη είναι μια σχέση που δομείται καθημερινά. Άρα, εγώ δεν λέω ότι όλα είναι μαγικά. Δεν περιγράφω ένα σκηνικό το οποίο είναι παραδεισένιο. Λέω όμω ότι θέλει πάρα πολύ δουλειά. Και οι πολίτε εκεί έξω έχουν τα ζητήματα τη ασφάλεια, τη ακρίβεια, τη χροκέρδηση. Θα κρυθεί ο Δημήτρη από απασχολούν. το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών, δεδομένου ότι οι δημοσκοπήσει τον δείχνουν πολύ χαμηλά ω προ την προσωπικότητά του. Ακριβώς. Δηλαδή, ε, στην τελευταία δημοσκόπηση ήταν βρισκόταν στην τέταρτη θέση μετά τον κύριο Κασελάκη και τον κύριο Κουτσούμπα. Θα κρυθεί ο ίδιο το πρόσωπο του ιδίου του κυρίου Ανδρουλάκη στι ευρωεκλογέ και κυρία θεωρείτε κ. ότι αν είστε τρίτο κόμμα και όχι δεύτερο, όπω σα δείχνουν όλε οι δημοσκοπήσει, θα ανοίξει τέτοια συζήτηση μέσα στο κόμμα. Λοιπόν, το Πασόκ θα είναι δεύτερο κόμμα στι εκλογέ τι οποίε έχουμε μπροστά μα. Και ο Νίκο Ανδρουλάκη κάνει τεράστια προσπάθεια εδώ και πολύ καιρό από όταν έχει εκλεγεί αρχηγό του Πασόκ για να το πετύχουμε αυτό. Επομένω, νομίζω ότι όσοι ψάχνουν να δημιουργήσουν ζητήματα στο εσωτερικό τη δικιά μα παράταξη δεν θα δικαιωθούν και σε αυτό, ξέρετε, ε, δεν θα στερήσει τον οποιοδήποτε να λέει την άποψή του, αλλά ταυτόχρονα να έχουμε όλοι τον ίδιο κοινό στόχο. Ναι. Το ΠΑΣΟΚ έφτασε στο 4,5%. Σήμερα δημοσκοπικά να, ναι, έχει τετραπλασιάσει σχεδόν ε, τα αποτελέσματά του. Επομένως, εδώ είμαστε να συνεχίσουμε να δουλεύουμε σε αυτήν την κατεύθυνση. Ο κύριος Δούκας προθέσει παρευρέθηκε στην, ε, ε, θα λέγαμε, στην εναρκτήρια συγκέντρωση της Νέας Αριστεράς. Πιστεύετε ότι μπορείτε να συνεργαστείτε με τη Νέα Αριστερά. Πιστεύω ότι μπορούμε να συνεργαστούμε με πολλά διαφορετικά κόμματα και άλλα κόμματα τα οποία ε, ακούνα να τοποθετούνται τις τελευταίες ημέρες Στη δημόσια σφαίρα. Ναι. Αυτό με όρου προγραμματικού και πολιτικού. Σε επίπεδο, α πούμε, ευρωεκλογών, ευρωεκλογών, μπορείτε να κατεβάσετε κοινού υποψηφίου. Σε επίπεδο, με συγχωρείτε. Ευρωεκλογών. Ε, κύριε Υποφάντη, θεωρώ ότι τα κόμματα μέχρι τι ευρωεκλογέ έχουν ανταγωνιστικού όρου. Μάστε. Αυτό είναι ο στόχο, τον οποίο έχει η Νέα Αριστερά, αυτό είναι ο στόχο που έχει ο αυτό είναι και ο στόχο που έχουμε κι εμεί και, και νομίζω τον περιγράψα προηγουμένω. Μετά και ενώπιση των εθνικών εκλογών, είναι αυτονόητο ότι θα ανοίξει μια μεγάλη συζήτηση. Η μεγάλη συζήτηση έχει να κάνει ναι. με το πώ οι προοδευτικέ δυνάμει, η όπω συνηθίσαμε να τη λέμε, μπορεί να συγκροτήσει έναν Μεστε. πόλο εξουσία απέναντι στην κεντροδεξιά του κυρίου Μητσοτάκη. Τον κύριο Δούκα, που θυμόμαστε όλοι ότι είχε τη στήριξη του Πασό και του ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα θα μεταφέρω το ρεπορτάζ του Γιώργου Χέρου νωρίτερα εδώ στην εκπομπή. Άκουσα λίγο αυτό το ρεπορτάζ. Α, άρα μπορείτε δεν, να ε, πείτε. Δεν το άκουσα ολόκληρο, δεν το άκουσα γιατί, γιατί ήταν η ώρα που έπαιρνε. Ουσιαστικά είδαμε, είδαμε τους, τα, 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 πόσα άτομα εξέλεξε στι εκλογέ τη ΚΕΔΕ. Έτσι, η παράταξη του κυρίου Δούκα. Και ο, ο Γιώργο Πιέρο μα είπε ότι τα, τα ονόματα αυτά, τα πρόσωπα αυτά, προέρχονται από το χώρο του ΣΥΡΙΖΑ και όχι από το ΠΑΣΟΚ. Συμβαίνει κάτι, ε, να, 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 να πω ότι σε επίπεδο ΚΕΔΕ ναι. υπήρξε μία κοινή κάθοδο στι εκλογέ. Δεν τώρα, ήταν ε, λογικό Χρυστήδη, να χάσατε. Ένα λεπτό. Χάσατε γιατί... δύο έδρε. Μία πήγε στην Νέα Δημοκρατία θέλω... και μία πήγε στον Κουκουέρ. Ένα, Ένα λεπτό, κύριε να λέμε ψέματα. Ε, τι να πω, ότι κερδίσαμε την πρωτιά, δηλαδή, αφού κερδίσε ο κύριος ε, Κύριος, ε, δηλαδή, τι, 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 τι θέλετε να έρθω να σας πω εγώ. Απλά λέω ότι ο κύριος Δούκας έκανε μια τεράστια προσπάθεια Μα, σε μια αυτοδιοίκηση που έχει πολύ συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και πήρε ένα πάρα πολύ καλό αποτέλεσμα. Αστεί, αστεί. Αυτό είναι μια συνεχής προσπάθεια η οποία ε, νομίζω θα εξελιχθεί και τα επόμενα χρόνια. Θα περιμένουμε πολύ. την ψηφοφορία την Παρασκευή στη Βουλγαρία μου επιτρέπετε να πω λίγο ελάτε, κάτι. Για να κλείσουμε, Νομίζω ότι στοιχείο τη ανάγνωση είναι να είσαι ρεαλιστή. Εμεί θέλουμε να κάνουμε καλή διάγνωση για να έχουμε και καλή προοπτική από εδώ και Εγώ τέτοιο πολιτικό είμαι και τέτοιο θέλω να παραμείνω. Σα ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Να Πάμε σε διάλειμμα.